Μέχρι και την τελευταία μέρα αυτού του μήνα θα είναι σε λειτουργία η έκθεση του Κωνσταντίνου Παπαργύρη, του γνωστού εικαστικού, στο Χατζηγιάννιο, που την είδα πριν από λίγες ημέρες και ακόμη δεν έχει βγει από μέσα μου ως μνήμη, ως ανάταση, ως απόλαυση. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, είναι μια έκθεση, δεν ξέρω αυτού του μεγέθους το έργα αν τα έχεις παρουσιάσει ξανά στο παρελθόν. Νομίζω πως όχι, έτσι. Όχι, είναι πρώτη φορά που κάνω έκθεση με τόσο μεγάλα έργα όσον αφορά την επιφάνεια. Απλά έτυχε να έχω ένα μεγάλο εργαστήρι και εκμεταλλεύτηκα το χώρο και έτσι μπόρεσα να ζωγραφίσω ένα παλιό όνειρο που είχα, να μπορώ να ζωγραφίσω σε πιο μεγάλη επιφάνεια. Κάποιος που θα επισκεφθεί την έκθεση θα καταλάβει ότι επειδή είναι απίθανο αυτά να στηθούν σε ένα καβαλέτο, μιλούμε για 2,5x2,5 έργα, έτσι. Και 5 μέτρα. Μεγαλύτερα. Τα δημιούργησες στο πάτωμα. Ναι, ως επιτοπλίστων στο πάτωμα, είναι σε κυκλημένο επίπεδο και γενικά με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, για πες μας τους τρόπους. Να έχεις μια σκάλα για να μπορείς να έχεις μια γενική εποπτεία, ας πούμε, της όλης επιφάνειας. Πάντως αυτό εγώ που θέλω να πω είναι ότι η ζωγραφική, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει όταν έχει να κάνει με τέτοιες μεγάλες επιφάνειες, είναι ότι κατορθώνει να μην είναι διδακτική, να μην ηθικολογεί. Κατορθώνει να μην φορά τη μάσκα ενός δοκής σύσοφου προσωπείου. Και μπορείς να δεις όλη την οργάνωση της σύνθεσης με έναν τρόπο που το κάθε τι έχει τη δική του αυτονομία και όλα μαζί συνεργάζονται. Επομένως, ο θεατής που θα έρθει να δει την έκθεση θα εκλάβει όλον αυτόν τον μικρό, κλειστό, αλλά ολοκληρωμένο κόσμο της ζωγραφικής, που πιστεύω ότι η ζωγραφική μπορεί να χαρίσει αυτήν την ομορφιά αυτή τη στιγμή. Είναι και μια απάντηση στο ότι πρέπει η τέχνη να τον κατακτά τον χώρο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν δίνουμε πάντα τον χώρο που της αντιστοιχεί. Και έρχεται εδώ να κυριαρχήσει η τέχνη με αυτά τα μεγέθη. Κυριαρχήσει και στον χρόνο και στον χώρο και στη συλλογική μνήμη και στον τρόπο που το κοινό και ο θεατής έχει μάθει μέσα σε αυτήν την εποχή των εικόνων, των αλλεπάλληλων εικόνων και της πληροφορίας, να, εντός εισαγωγικών, να αναγκαστεί να περάσει κάποιο χρόνο βλέποντας ένα μεγάλο ταμπλό. Μάλιστα. Τώρα, τι θα δει όποιος δεν έχει επισκεφθεί μέχρι σήμερα την έκθεσή σου, τι θα βρει, ποιες θεματικές είναι κυρίαρχες? Έχεις και κάτι πολύ επίκαιρο αυτής της εβδομάδας, έχεις τον Ιησού, έτσι, αλλά αυτό είναι σένα έργο. Αυτό είναι σένα έργο. Έχει να δει ως επιτοπλίστων τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τη σχέση του ανθρώπου με το εμείς, με μια συλλογικότητα, θα έλεγα, την οποία συνήθως την ψάχνουμε μέσα σε άλλους ανθρώπους, ενώ δεν έχουμε μάθει να την ψάχνουμε μέσα στη μοναξιά, μέσα στη σιωπή και μέσα γενικά εκεί πέρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι, παρόλο που τις περισσότερες φορές εκεί πέρα υπάρχει αυτό που ψάχνουμε να βρούμε. Η φύση πάντως είναι κυρίαρχη σε αυτά τα έργα, έτσι. Αλλά στο πνεύμα, στον άξονα, όπως είπες, της ελευθερίας, νομίζω. Στον άξονα ότι η φύση, όχι με την έννοια ενός ωραίου τοπίου, ενός ωραίου πανοράματος, αλλά πιο πολύ το αποτύπωμα που αφήνει ο άνθρωπος, είτε μέσα στο αστικό περιβάλλον, είτε μέσα
στο περιβάλλον που ονομάζεται κόσμος. Κατά αυτή την έννοια θα ορίζαμε την έννοια της φύσης. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε, η έκθεσή σου είναι σε λειτουργία στο Χατζηγιάννιο. Καλά, φαντάζομαι με κάποιες διαφοροποιήσεις αυτές τις ημέρες. Έτσι, δηλαδή το τριήμερο, τετραήμερο, Μεγάλη Παρασκευή, ναι, με Δευτέρα του Πάσχα δεν θα λειτουργεί, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά πριν από αυτές τις ημερομηνίες και μετά, για όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο, μέχρι και την Παρασκευή, έτσι, η έκθεση θα είναι σε λειτουργία. Ναι. Πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια και χαρά. Καλή αντάμωση και πάλι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με την πολύ ωραία ενότητά μας για τα κατοικίδια που επιμελείται η Δήμητρα Μιχαλοπούλου.